Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ολοένα και υποχωρούν την ώρα που οι αγορές ετοιμάζονται να υποδεχτούν την επάνωδο της Ελλάδας. Μαζί μας η Μαρίνα Φούντα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές ομολόγων. Είναι το αφιέρωμα του. Είναι σημερινό αφιέρωμα του πρακτορείου Bloomberg. Άρωμα Ελλάδα σήμερα στο Bloomberg, σε ένα τόνο αισιοδοξίας, καθώς έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα και κατ' επέκταση για την επάνωδο της χώρας μας στις αγορές. Ενδεικτικό είναι ότι οι κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων, μιλώντας στο Bloomberg, αναφέρουν ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει αρκετά, όλο ένα και υποχωρούν, όπως είπες και εσύ, σε επίπεδα πολύ μακριά από τα υψηλά κατά την κορύφωση της ελληνικής κρίσης το 2012, με αποτέλεσμα να προσφέρουν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. Δεν είναι τυχαίο ότι η BlackRock, η γνωστή σε όλους μας BlackRock, βγαίνει και λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα στην Ευρώπη, τίποτα διαφορετικό εκτός από τα ελληνικά ομόλογα, που να παρουσιάζει τέτοιες αποδόσεις σε αυτά τα επίπεδα. Η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα, απομένουν 38 με 40 ημέρες περίπου. Οι επενδυτές, η διάθεση των επενδυτών για τα ελληνικά assets ζωντανεύει, ζωηρεύει, περιμένουν την επάνωδο και ενδεικτικό παράδειγμα, η σημερινή ευχάριστη είδηση είναι η έξοδος του ΟΤΕ, μιας κορυφαίας ελληνικής εταιρείας στις αγορές, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Ο ΟΤΕ άντλησε 400 εκατομμύρια ευρώ, εξέδωσε ομόλογο, με την προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά 5 φορές και το εγχείρημα να αποτελεί μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την ελληνική εταιρεία, όσο και για την ελληνική οικονομία κατ' επέκταση. Την ώρα που, να σημειώσουμε επίσης, ότι την ώρα που οι επενδυτές περιμένουν την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, συνεδριάζει το Eurogroup σήμερα στις Βρυξέλλες, χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Μια είδηση η οποία μάλλον θετικά πρέπει να την εκλάβουμε. Ωστόσο, πέρα από τη συνεδρία του Eurogroup, η οποία θα αφιερωθεί στην επόμενη μέρα της Ευρωζώνης γενικά και στην οικονομική εμβάθυνση, πέρα από το Eurogroup συνεδριάζει και ο ESM, συνεδριάζει το Συμβούλιο Διευθυντών του Ενιαίου Μηχανισμού Σταθερότητας, προκειμένου σήμερα να εγκρίνει το συμπληρωματικό μνημόνιο της Ελλάδας, δηλαδή τις υποχρεώσεις της Ελλάδας για μετά την έξοδο από το πρόγραμμα Εποχή, και αύριο συνεδριάζει επίσης για να εγκρίνει την εκταμείευση της δόσης των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα. Είναι η τελευταία δόση, η οποία πιστοποιεί και επισήμως την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και την έξοδο από το πακέτο διάσωσης.